Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που έχουν πει οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και εντός και εκτός Βουλής είναι ότι όλοι αυτοί που εισβάλλουν παράνομα στην πατρίδα μας καθημερινά θέλουν να φύγουν από εδώ και να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Μεγάλο ψέμα και αυτό. Γιατί πολύ απλά, πού θα βρουν καλύτερα από εδώ? Η ελληνική κυβέρνηση τους έχει υποσχεθεί ασφάλεια, υγεία, παιδεία με αυτό το νομοσχέδιο τώρα, εργασία, κοινωνική ασφάλιση και ό,τι άλλο δικαιούται ένας Έλληνας πολίτης. Μια που μιλήσαμε για απολύσεις, καλό θα είναι κάποιοι εκπαιδευτικοί, σε πολλά εισαγωγικά το εκπαιδευτικοί, από κάποιες συγκεκριμένες ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ, που δεν έχουν άλλη δουλειά από το να κατηγορούν τη Χρυσή Αυγή, να ελεγχθούν πειθαρχικά, κύριε Υπουργέ, για αυτή τη συμπεριφορά. Είναι μια φασιστική συμπεριφορά από αυτούς τους εκπαιδευτικούς και το καταγγέλνουμε και από βήματα της Βουλής. Δεν μπορώ φυσικά να μην ξεκινήσω από το σχολιασμό της ομιλίας του Υπουργού Φίλη, από την οποία ξεχώρισε τα εξής τραγελαφικά. Μίλησε για φτωχό δημόσιο σχολείο. Θα έπρεπε να ξέρει ότι τα σχολεία γίνονται φτωχά για πολλούς λόγους. Όταν περικόπτονται οι δαπάνες εξαιτίας των μνημονίων που έχετε υπογράψει και εσείς φαρδιά πλατιά. Όταν εφαρμόζετε και εσείς πελατειακές σχέσεις και πολεμάτε την έννοια της αριστείας. Όταν κυρίως θεωρείτε νεκρή γλώσσα τα αρχαία ελληνικά, την ώρα που αυτά διδάσκονται σε άλλες χώρες. Φτωχά γίνονται τα σχολεία όταν δεν προσφέρουν εκτός από γνώση εθνικά εδώδη στα παιδιά μαθητές και αργότερα πολίτες. Ζητούσατε εθνικό διάλογο για την παιδεία. Το σωστό θα ήταν διάλογος για εθνική παιδεία. Κάτι ανήκουστο φυσικά για εσάς. Και φυσικά δεν θα κάνουμε διάλογο μαζί σας για κάτι τέτοιο. Μίλησε ο Υπουργός για μνημονιακές κυβερνήσεις. Μα εσείς είστε η πιο μνημονιακή κυβέρνηση που εκτελεί απαρέκκλητα κάθε εντολή των ξένων τοκογλύφων. Σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν όχι μόνο στα φροντιστήρια, αλλά και σε κάθε κλάδο εργαζομένων, αυτό έχει άμεση σχέση με την οικονομία, μια οικονομία που καταραίει από τις λάθος επιλογές σας και φυσικά δεν βλέπουμε να πολεμάτε αποτελεσματικά την παραοικονομία στην εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα. Έχει γίνει και σχετική καταγγελία στην Επιτροπή Μορφολογικών Υποθέσεων. Για το θέμα των πλαστών πτυχίων, φυσικά θα αποφασίσει η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές, αλλά εδώ, κύριε Υπουργέ, είναι και θέμα ηθικό. Επίσης, ο Υπουργός μίλησε για αλληλεγγύη που δείχνει η ελληνική κοινωνία στους πρόσφυγες κατά εσάς. Αυτό ήταν το πρώτο διάστημα. Τώρα οι Έλληνες ζητάνε προστασία από τις εγκληματικές τους ενέργειες, οι οποίες είναι καθημερινές και οι οποίες μάλιστα έχουν και ρατσιστικό κίνητρο. Στην τελευταία ομιλία μου πριν τη διακοπή των εργασιών της Βουλής, είχα πει ότι μέσα στις βάρκες που έρχονται από την Τουρκία υπάρχουν και παιδιά 12-18 ετών που έχουν στρατιωτική εκπαίδευση και είναι αποφασισμένα για όλα. Είδατε τι συνέβη στην Τουρκία με τον 12χρονο τρομοκράτη. Και 12χρονα παιδιά είδατε επίσης να εκτελούν ομήρους. Ένα τέτοιο παιδί να μπει μέσα σε ένα σχολείο μπορεί να προκαλέσει μακελιό. Και αυτό είναι αρκετό. Και για ό,τι συμβεί μέσα στα σχολεία θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Μιλάτε για εκμάθηση ελληνικών και αγγλικών και αφομοίωση. Κανείς τους δεν θέλει να αφομοιωθεί, ούτε να απαρνηθεί τη θρησκεία και τον πολιτισμό τους, όσες γενιές και αν περάσουν. Είχα πει επίσης στην τελευταία μου ομιλία, και το λέω γιατί εμείς μιλάμε πάντα με στοιχεία και αποδείξεις, ότι έχουν αυξηθεί οι ροές των λαθρομεταναστών. Ο Υπουργός Καμένος φώναζε τότε ότι είναι μηδενικές και συνηγορούσαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. 430 μέσα σε μία μόνο μέρα. Εξοικονομήσατε, λέτε, κονδύλια για τη μεταφορά τους, τη σύντηση και την εκπαίδευση. Ακόμα και επισκέψεις και μουσεία και βιβλιοθήκες εξαγγέλλεται. Είναι γνωστή η άποψη των περισσότερων από αυτών για τα μουσεία και τα ιστορικά μνημεία. Το είδαμε στην Παλμύρα, το βλέπουμε και με τις βιβλώσεις των ναών μας. Δεν είπε τίποτα βέβαια ο Υπουργός για την άθλια εικόνα των ελληνικών πανεπιστημίων, που μια σύγκριση με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού μας γεμίζει ντροπή για τις εγκαταστάσεις, όχι για το εμψυχό δυναμικό. Όσον αφορά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αυτό της συλλόγωσης εκπαίδευσης, εδώ και πολλά χρόνια μειώνονται οι κρατικές δαπάνες για τη στήριξή της πάνω από 50%. Αποτέλεσμα, τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικοτεχνικά μέσα. Έτσι, ειδικά στη Γερμανία, τα ελληνικά σχολεία θα κλείσουν ή θα συγχωνευτούν. Αυτά έχουν επισημανθεί και στην Επιτροπή Ελληνισμού Διασποράς, αλλά τίποτα δεν έγινε. Ακόμα και οι έδρες ελληνικών που υπάρχουν σε διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού χρηματοδοτούνται πλέον μόνο από χορηγίες Ελλήνων Διασποράς. Είναι απαραίτητο και τα παιδιά των Ελλήνων ομογενών να λαμβάνουν την ελληνική παιδεία, να μαθαίνουν την ελληνική ιστορία, τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας.
Για την ειδική αγωγή ακούσαμε πολλά από τον Υπουργό, ακούσαμε και για προσλήψεις και αντιμετώπιση των δικαιών σε συγκεκριμένους κλάδους. Θα καταθέσω εδώ επιστολή προς ενημέρωσή σας μέλους του Συλλόγου Αποφύτων Τμήματος Ειδικής Αγωγής, καθώς και πρόταση του Συλλόγου Αποφύτων Τμήματος Ειδικής Αγωγής. Έχετε πάρει και εσείς ανάλογα mail. Αυτές τις ημέρες όλοι ασχολούνται με τις άδειες που θα πάρουν ή δεν θα πάρουν τα βοθροκάναλα. Πέρα από τον παράνομο έμφυα, πέρα από το παράνομο κατάφορα έμφυα, υπάρχουν και άλλα πράγματα πολύ χειρότερα. Αυτά για τα οποία έχουμε μιλήσει επανειλημμένως εντός και εκτός Βουλής. Και αυτά έχουν να κάνουν με τα νομοσχέδια που φαίνεται, όπως αυτό, με το περιβόητο άρθρο 36 και 38, με το οποίο επιχειρείται μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την άμεση ισλαμοποίηση της πατρίδας μας με χρονικό όριο, αυτό να γίνει μέχρι το 2019. Είναι οργανωμένο σχέδιο που έχετε εκπονήσει και εφαρμόζεται. Εκφράζοντας τη θέληση όλων σχεδόν των Ελλήνων, εμείς πιστεύουμε και απαιτούμε να δοθεί έμφαση στο μάθημα της ελληνικής ιστορίας, της αληθινής ελληνικής ιστορίας, της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Υποχρεωτική αθλητική παιδεία για την ελληνική νεολαία με την επιλογή ατομικού ή ομαδικού αθλήματος από τις πρώτες σχολικές τάξεις. Είμαστε στη συνεχή επαφή με εκπαιδευτικούς που υπερασπίζουν τέτοιες ιδέες και ευτυχώς είναι πολλοί. Μετέχουμε ενεργά στις συλλόγους γονέων και κηδεμόνων προκειμένου να ελέγχουμε άμεσα τα όσα συμβαίνουν στα σχολεία και κυρίως σαν γονείς ενημερωνόμαστε από τα παιδιά μας για ό,τι αντεθνικό μπορεί να υποθεί μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Ελέγχουμε τη διδακτέα ύλη, ειδικά στις μικρές ηλικίες, προκειμένου να μάθουν τα παιδιά για την γκάγκραντα του πολυπολιτισμού και του διεθνισμού. Δεν εμπιστευόμαστε τη γνώση των παιδιών μας σε κανένα φίλη και σε κανένα θολοκουλτουριάρι εκπαιδευτικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά το σκοπό τους και να ενημερώνουμε και τα παιδιά και τους γονείς. Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα μας βρει ενωμένους και αποφασισμένους απέναντι στα σχέδιά σας. Τα ελληνικά σχολεία ανήκουν στον ελληνικό λαό. Σε αυτά πρέπει να ακούγεται η πρωινή χριστιανική προσευχή, να γίνεται ο αγιασμός και η έπαρση της σημαίας. Όποιο δεν του αρέσει μπορεί να φύγει να πάει στη χώρα του. Αν δεν του αρέσει να πάει να αγωνιστεί για μια άλλη χώρα και όχι να απαιτεί να αλλάξουμε εμείς για χάρη του. Θα αγωνιστούμε για τα παιδιά μας και για τα παιδιά των παιδιών μας όπως έχουμε πράξει μέχρι τώρα. Δίπλα μας, η περήφανη ελληνική νεολαία μας στηρίζει έπρακτα σε κάθε βήμα μας. Γιατί για το μέλλον μας θα αποφασίσουμε εμείς. Ευχαριστώ.